Σαββά, έχω μια ιδέα να σας πω, ρε παιδιά. Βέβαια, Δημητρό μου, θα τη μοιραστείς μαζί μας. Α, σκέφτομαι, γιατί εμείς στις 17 Νοέμβρη να ανοίγουμε ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ένα... Φοβερή ιδέα, ρε Σουκουφωτίνα. Σ' άρεσε, ευχαριστώ. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε παιδιά, γιατί δεν ανοίγουμε μια αλυσίδα από γιάφιες σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλει και πολλά πράγματα. Δύο-τρεις σφαίρες στην κάθε γιάφκα, μερικά όπλα, μερικές λουρκέτες και από μια σημαία για λάφαρο. Δεν είναι πολλά. Έρχεται. Ναι, γιατί ο Σαράβης έχει μαγαζί και στα Τρίκαλα και στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη και εμείς να μην έχουμε ένα μαγαζί. Μα ο Σαράβης είναι τρομοκρατική οργάνωση, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς, αρχηγέ. Εδώ ο Σαράβης που δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και έχει μαγαζιά σε όλο τον πλανήτη τώρα. Να μην έχει δηλαδή 17 Νοέμβρη. Έχω πια. Μισάφ. Λέτε, ε. Με τραβολογάς Χριστουγεννιάτικα, ρε Κουφοντίνα. Σκάσε, ρε Γκρινιάρη. Ήρθαμε εδώ, έχει αποθήκη πυρομαχικό να κλέψουμε όπλα. Κλέψουμε όπλα. Ναι, σηκούρι εδώ. Ωραία, επιτέλους, γιατί ρεζίλ έχουμε γίνει. Ρεζίλ έχουμε γίνει, βέβαια, ρεζίλ έχουμε γίνει. Το ξέρεις ότι την τελευταία δολοφονία την έκανα με δανεικές σφαίρες από τον Έλα. Α, Σάβα, ευκαιρία ψάχνω να σου μιλήσω για αυτό το θέμα. Τι ρε. Αυτά τα πολλά τα σουξουμούξου τα πάρε εδώ σε με τον Έλα να κοπούν μαχαίρι, σε παρακαλώ. Τι λες, ρε Κουφοντινάκο, σοβαρά. Κουφοντινάκο. Μήπως ζηλεύουμε που ο Σάβας ο Ξηρός είναι ο νούμερο ένα τρομοκράτης και που όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις τον θέλουν μεταγραφή. Μεταγραφή. Και πού να πάει, στον Έλα? Ναι, ρε, στον Έλα. Στη Γάμα, ρε, στην τεχνητή κατηγορία. Να πηγαίνουμε και να γράφουμε στους τύπους Λευτεριά και ο Μαγιοκόπο και να βάζουμε γκαζάκια. Εδώ, ρε, στο Champions League, ρε, 17 Νοέμβρη. Ναι, ναι. Χλειδί, ρε. Ναι, πήξαμε στη χλειδί. Γιατί, ρε, δολοφονίες, ανατινάξεις πρωτοσέλιδα τηλεοράσεις, σε παρακαλώ. Πάμε τώρα, κλεπτάμε στην επόμενη. Ποιες είστε εσείς, τι δουλειά έχετε εδώ, στην αποθήκη πυρομαχικών Χριστουγεννιάτικα? Σήκασε, ρε Σιραγκαρία, είμαστε από τη μονάδα ΑΠ, αερισμός πυρομαχικών. Αερισμός πυρομαχικών? Ναι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, πρώτη φορά το ακούω. Κάχα ζώσε, δεν ξέρεις, ρε, τι είναι ο αερισμός πυρομαχικών? Όχι. Δεν ξέρεις, ρε, ότι τα πυρομαχικά πρέπει κάθε τρεις και λίγο να τα αερίζουμε, αλλιώς ανατιναχτούν. Θα ανατιναχτούν? Άτε, ρε παιδιά. Ανοιχτή την έχω την πόρτα, μπείτε μέσα, αερίστε τα, μην έχουμε καν κακό. Δεν γίνεται, ρε σειρά εδώ, πρέπει να τα μεταφέρουμε, να τα πάμε στη μονάδα μας, να τα απλώσουμε κάτω, να τα αερίσουμε με τον τρόπο μας, είναι δύσκολα, δεν γίνεται. Εντάξει, ρε παιδιά, άντε, ανοιχτή σε την πόρτα, πάρτε τα, μεταφέρτε τα, αερίστε τα, άντε, μην γίνει καν κακό. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Φιλότιμο δεν έχεις καθόλου, δηλαδή. Τσίπα, δεν είναι. Δύο άνθρωποι μόνοι μας, εμείς θα τα μεταφέρουμε. Αμάν! Έχετε δίκιο, ρε παιδιά, είναι και Χριστούγεννα. Δεν έχουμε δίκιο. Χίλια συγγνώμη, θα πάρω ένα τηλέφωνο τους ψάρακες μέσα στο θάλαμο, να έρθουν εδώ πέρα και να σας τα μεταφέρουμε εμείς, ρε. Είσαι τυλός ίδιος, ρε! Μα σας είπα, κύριε διοικητά, έπρεπε να τα πάρουνε για να τα αερίσουν, να μην ανατιναχτούν. Το μόνο πράγμα που θέλει αερισμό για να μην ανατιναχτεί είναι το ανύπαρκτο του μυαλό. Και είναι ρε, τα όπλα και τα πυρομαχικά, ρε, για να θέλουν αερισμό. Τα χαλιά της μπάλας. Κύριε διοικητά, σας παρακαλούσα αυτά τα σχόλια για τη μητέρα μου, ας λείπουν καλύτερα. Τουλάχιστον ρώτησες ποιοι είναι, από πού ήρθαν, ξέρουμε τέτοια πράγματα, ρώτησες. Αφού σας είπα, κύριε διοικητά, σας το είπα 10 φορές, ήταν από την ειδική μονάδα αερισμού πυρομαχικών, τι θέλετε άλλο. Εντελώς ηλίθιος. Κύριε διοικητά, κύριε διοικητά. Χτύπησε και πάλι 17 Νοέμβρη. Τι, πού, πώς. Πότε, λέγε ποιον! Κλέψαν όλα τα όπλα από το στρατόπεδο του Σικουρίου. Όλα, όλα τα όπλα! Όχι, κύριε διοικητά, αφήσαν τις φωτοβολίδες. Κάτι είναι και αυτό. Αύριο μεθαύριο έρχεται και το Πάσχα. Να έχουν τα φανταράκια, κάνουν βεγγαλικό να πετάξουνε. Γελάς, ρε, δεν είχα κέλει αυτές τις στιγμές. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, για κάτσε. Δηλαδή, εμείς, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, δεν έχουμε καμία σχέση με τα στρατόπεδα. Η ευθύνη είναι του στρατού, σωστά. Σωστά, κύριε διοικητά. Και τι με νοιάζει εμένα τότε, ρε, ποιον κλέψαν και ποιον δεν κλέψαν και σκότωσαν και ξύλωσαν και αρήμαξαν. Το σημαντικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη. Σαββά, έλα με αυτή τη χειροβομβίδα, δεν αστεί εδώ μέσα, άιντε. Τι είναι, Σάββα, παιδί μου, γιατί αναστενάζεις όλη την ώρα? Φαρέθηκα, ρε αρχηγέ.
Βαρέθηκες, τι βαρέθηκες. Βαρέθηκα την εμφάνισή μας έτσι όπως είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ άλλο να ντυνόμαστε με τα ταγάρια και με αυτά τα στρατιωτικά τζάκετ που κλέψαμε από εκεί από το στρατόπεδο του Σικούριου. Και να γίνουμε άνθρωποι επιτέλους. Σωστά μιλάει ο Σάββας, άρχηγε. Θέλουμε λεφτά, ρε. Θέλουμε άνεση, βρε. Θέλουμε γλυδί, βρε. Δεν μπορεί η νούμερο ένα τρομοκρατική οργάνωση τώρα και να μην τα έχουμε οικονομήσει. Έλα τώρα. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέμε. Έτσι είναι αυτά που λέμε. Η νομεκλατούρα του μπολσεβικισμού και τη προσβάσεω. Νομεκλατούρα και άσε μας επιτέλους, ρε αρχηγέ, με αυτή τη νομεκλατούρα σου τόσα χρόνια βαρεθήκαμε πια. Βαρεθήκατε πια. Κατάλαβα. Τα αδέρφια μου σταματάνε. Όχι, βρε αρχηγέ, Παναγία μου. Δεν σταματάμε, άνθρωπε μου. Πώς να σου το πω. Προχωράμε. Προχωράμε. Ακούστε να δείτε, ρε παιδιά. Τον εξοπλισμό τον έχουμε. Δεν τον έχουμε. Κάνουμε καμιά ληστιούλα. Οικονομάμε μερικά εκατομμυριάκια. Και μόλις μας τελειώσουν, ξανακάνουμε μια ληστιούλα. Οικονομάμε μερικά ακόμα εκατομμυριάκια. Και πάει λέγοντας. Όχι, όχι, εμένα ποτέ δεν θα με αγγίξει ο καπιταλισμός. Θα παραμείνω αγνός και ταπεινός αριστερός τρομοκράτης. Όχι, είμαι ένας φτωχός και μόνος αριστερός καουμπόις. Έλα ρε παππού, εντάξει. Θα σου πάρουμε ένα εξοχικό να βολευτείς. Πού θες να στο χτίσουμε? Στους Λήψους. Στους Λήψους, γίνεται παιδιά μου, στους Λήψους. Εκεί είναι που μ' αρέσει. Η θάλασσα, η ησυχία, η γλάρη. Θα κάθομαι με τη μηχανή μου και θα γράφω κάτι προκηρύξεις. Μα κάτι προκηρυξάρες. Θύμισέ μου μετά να σου δώσω και τα σχέδια της βίας. Τα έχω έτοιμα. Άρα, αρχηγέ. Κολλάτε το. Καλωρίζει. Ευχαριστώ. Αχ, Θεέ μου, αχ, κανένα είναι αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως εσείς είστε οι τρομοκράτες 17 με εμείς. Εμείς είμαστε. Μας αγαπάει ο κόσμος, ρε, κοίτα. Χάρηκα πάρα πολύ. Δημήτρης Κουφοντίνας, χάρηκα. Σε δείτε τα λόγια ρόμου να σας ζωήσω. Βασίλης Ξηράς. Ο Βασιλάκης. Τι ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να... Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση και δεν ενοχλώ έτσι και... Έχουμε το εξής πρόβλημα. Στήσαμε αυτή την κάμερα εκεί πάνω για να καταγράφει τις σκηνές σας. Ξέρω, πού συζήτησαμε αυτό. Μη χαιρετάτε άδικα, ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή εκεί που τη στήσαμε δεν βλέπει καλά σε αυτό εδώ το παγκάκι, θα ήθελα να σας ζητήσω, αν βέβαια δεν έχετε κάποια αντίρρηση, να πάτε να κάθεστε σε εκείνο το παγκάκι. Καλά, ρε, χθες το βράδυ δεν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν μας είπα να καθίσουμε σε αυτό το παγκάκι. Και έρχεσαι σήμερα και μου λες να πάω σε εκείνο το παγκάκι. Γιατί το κάνετε αυτό? Ηρέμησε, ηρέμησε. Μα λίγο φιλότιμο, ρε. Σοβαρά πράγματα, ρε. Εντάξει τώρα, ρε, παιδιά, δηλαδή και εσείς τώρα τι το κάνετε θέμα, αφού σας εξηγώ το καλώδιο της μπρίζας. Κάμε δεν φτάνει στην μπρίζα. Τι να κάνουμε, δεν τη στήσαμε λίγο πιο εκεί. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τώρα που το σκέφτομαι. Εντάξει, τόσα λεφτά έχετε πάρει για αυτή την υπόθεση. Όχι, και τόσα λεφτά. Είχαμε μιλήσει για 200 εκατομμύρια και μας δώσατε μόνο 13. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή μην είμαστε τώρα παράλογοι. Τόσα στόματα έχουμε να θρέψουμε στο αστυνομικό σώμα. Σας παρακαλώ, έλα τώρα. Μην χαλάμε τις καρδιές μας ακόμα, δεν γνωριστήκαμε. Τι τα λέμε τώρα στο όργανο? Ένα όργανο είναι. Πού να κάτσουμε εδώ, καλά είναι, κύριε όργανο? Νομίζω πως είμαστε καλά εδώ. Συνάδελφε, εντάξει. Ωραία, ρε. Δεν μου λέτε. Μια μικρή χαρούλα ακόμα θα μπορούσα να ζητήσω, βέβαια ντρέπομαι κι εγώ λίγο, αλλά... Λέγε, ρε άνθρωπε μου, μας γάνιασες, λέγε. Θα ήθελα, πώς να το πω έτσι, ένα αυτόγραφο, να με πυροβολήσετε ίσως, κάτι να έχω να δείχνω στους συναδέλφους, γιατί δεν θα με πιστεύει κανείς. Δεν έχω τίποτα. Να του δώσω το πιστεύω. Αυτό μου έπα στο διάλογο, έχω και αυτό, έχω και στην τσέπη πίσω. Ορίστε, κύριε. Τι, κύριε? Πάρτε αυτό. Συλλεκτικό κομμάτι είναι αυτό. Αναμνήσεις έχει αυτό το όπλο. Αναμνήσεις. Δακρύζω. Δίνετε το όπλο της 17 Νοέμβρη. Σας ευχαριστώ, ρε παιδιά, δηλαδή. Παρακαλούμε, παρακαλούμε, αλλά τώρα κάνε λίγο στην πάντα, γιατί έρχεται ο στόχος μας. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, θα σας πειράζω όσο εσείς πάτε να δολοφονήσετε τον συγκεκριμένο κύριο. Εγώ με τον συνάδελφο να σας παρακολουθούμε λίγο, να χαρεί λίγο. Κάντε, κάντε, τι θέλετε τώρα. Μπράβο, ρε παιδιά.